Επιστροφή στο One Direct Weekend. Στην παρέα μας έχει προσθεθεί ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Καταρχάς, συγχαρητήρια γιατί τώρα πρόσφατα αναλάβατε αυτά τα νέα καθήκοντα. Ναι, είναι ούτε μία εβδομάδα για να μην ειλικρινείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιδεροκέφαλος, δικηγόρος στο επάγγελμα, χρόνια έτσι αρκετά στο χώρο της κεντροαριστεράς του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής. Θέλω να μου πείτε καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο, πώς είδατε χθες τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, την πρώτη κόντρα με τον Αλέξη Τσίπρα και φυσικά να μου αναπτύξετε τις θέσεις που ανέπτυξε και τις τάσεις που θα κρατήσει και η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του κινήματος. Ναι. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και για τα συγχαρητήρια. Είναι μια σημαντική θέση ευθύνης και μια τιμητική ανάθεση καθηκόντων από την πρόεδρο και τα όργανα του κινήματος και προφανώς προσωπικά είμαι. Σε πολύ ευχάριστη και ευτυχισμένη θέση να μπορέσω να συνεισφέρω με τις δυνάμεις μου από αυτή τη θέση. Ελπίζω να το καταφέρω. Είναι αλήθεια. Είναι 22, είναι αυξημένη η κοινοβουλευτική μας ισχύ. Είναι διαφορετική. Θα τα πούμε και αυτά. Σε μεγάλο βαθμό ανανεωμένη. Το είδαμε και ήδη τις πρώτες δηλώσεις και ομιλίες των βουλευτών μας. Όλα, πάμε από τις προγραμματικές δηλώσεις. Χθες είχαμε την ένταξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Ο Πρωθυπουργός έκανε μία ομιλία την οποία εν πολλής αναμέναμε. Είναι καλό και το πιστώνω ότι δεν είχαμε αυτή την γκρίζα παρελθοντολογία που ακούσαμε και από τον κύριο Τσίπρα το 2015. Ωστόσο, αυτό το οποίο φυσικά μένει είναι ότι είναι μία έκθεση ιδεών, είναι μία έκθεση λόγων και ευχών. Θα μου πει κανείς ότι είναι ακόμα οι προγραμματικές δηλώσεις και άρα είναι λόγια. Και άρα σε αυτή τη τριήμερη αντιπαράθεση δεν έχουμε παρά λόγους εναντίον λόγων. Λόγια εναντίον λόγων. Όμως θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες που παραμένουν συντηρητικές στον πυρήνα τους. Για παράδειγμα, στο ζήτημα των οικονομικών και των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, φοβάμαι ότι μη απαντώντας ή μη τολμώντας ο Πρωθυπουργός της χώρας να μιλήσει για την αναγκαία καθημάς τουλάχιστον επαναδιαπραγμάτευση των πρωτογενών πλεονασμάτων που άφησε πίσω το κύριος Τσίπρας φεύγοντας από την εξουσία, πολύ απλά δεν μας απαντά η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση πώς και πόθεν θα βρει τον πολυπόφητο δημοσιονομικό χώρο για να καταφέρει δύο πράγματα που τα έχει ανάγκη η κοινωνία. Να μειώσει την υπερφορολόγηση που έχει στεγνώσει την αγορά και φυσικά να μην περικόψει άλλο τις κοινωνικές δαπάνες σε μια ήδη διαλυμένη, σε ένα ήδη διαλυμένο κοινωνικό κράτος. Εύλογα τα ερωτήματά σας, ερωτήματα και του κόσμου. Αυτό είναι βέβαια. Και αυτό είναι και το βασικό μας σημείο ότι η παράθεση ήδη από χθες, η Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος, το σήκωσε στην ομιλία της, όπως επισήμανε πολύ σωστά κατά την άποψή μας, ότι δεν υπήρξε καμία έστω μνήμα του Πρωθυπουργού για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Το τι θα γίνει, για παράδειγμα, με τις πολύ άδικες και αδικαιολόγητες ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Ναι, να λύσουμε το ζήτημα της σύνταξης χειρίας. Υπάρχει και αύριο σχετική ανακοίνωση. Ναι. Και σίγουρα, και σήμερα ήδη έχει αναμένουμε τον κύριο Βρούτση. Θα εξειδικευτούν. Ναι, έτσι. Είναι σίγουρο ότι θα γίνει κάποια εξειδίκευση των θέσεων αυτών. Απλώς λέμε ότι επί της αρχής και επί των θέσεων που ακούστηκαν χθες έχουμε βάσιμους λόγους να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί έως και προβληματισμένοι. Για τον κύριο Τσίπρα, λυπάμαι, αλλά η γκρίζα παρελθοντολογία και η γκρίζα διάθεση συνεχίστηκε εκ μέρους του πρώην Πρωθυπουργού και αποδεικνύεται ότι δεν δίνει λύσεις, ούτε φοβάμαι δεν θα δώσει λύσεις ούτε από την πλευρά τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα οποία βρέθηκε εδώ και λίγες εβδομάδες. Κύριε Μάντζο, να πάμε σε ένα διαφορετικό ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω, το οποίο είναι, μας είπατε πού διαφωνείτε, σημασία έχει όμως και πού συμφωνείτε, ποια αξιολογείτε και ρωτάω και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κομμάτων, πού συγκλίνετε, γιατί μιλάμε για μια νέα κοινοβουλευτική περίοδο στην οποία θέλουμε συνενέσεις. Σαφέστατα. Και θέλω να συμπληρώσω αυτό που λέει ο Νικήτης, ότι πρέπει και να συμφωνείτε, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός. Ακριβώς. Αν δεν συμφωνούμε, δεν θα έρθει και αλλαγή. Καταρχάς, εμείς συμφωνούσαμε για την προηγούμενη κυβέρνηση. Πρέπει να σημειώσουμε κάτι το οποίο ίσως ξεφεύγει, διαφεύγει και της προσοχής μας πολλές φορές. Το κίνημα αλλαγής, η δημοκρατική συμπάταξη, αν θέλετε, το ΠΑΣΟΚ πάντα στον πυρήνα αυτών των δύο εγχειρημάτων πολιτικών, έχει σταθερά αυτόνομη πορεία και σταθερά αυτόνομη άποψη περί τα πράγματα. Άρα έχει και σταθερά κριτήρια και σταθμά με βάση τα οποία σταθμίζει και μετρά τη δική του στάση.
Ήδη από την προηγούμενη Βουλή, και το, είμαι σίγουρος ότι οι τρεις σας το θυμάστε, υπήρξαν συγκεκριμένα κοινωνικού προσήμου και κοινωνικής σημασίας νομοσχέδια, τα οποία η Δημοκρατική Συμπάνταξη, το Κίνημα Αλλαγής, τα στήριξε. Mm-hmm. Ναι, η ταυτότητα φύλου, το σύμφωνο συμβίωσης, η ηθαγένεια, ναι, ζητήματα βαθιά κοινωνικά αναγκαία. Από αυτό που ακούσατε χθες, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχουν, λοιπόν, υπάρχουν αρκετά και θα φανούν. Mm-hmm. Εκλογικός νόμος, για παράδειγμα. Αν η Νέα Δημοκρατία θελήσει να έχει συνένεση στο πρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, μπορεί να έρθει σε έναν ειλικρινή διάλογο μαζί μας επί προγραμματικών θέσεων, όχι επί εκθέσεων ιδεών, να μιλήσουμε επί συγκεκριμένων προγραμματικών θέσεων, λοιπόν, και να δούμε πού συμφωνούμε και όχι. Οι δικές μας απόψεις και για τον εκλογικό νόμο αλλά και για τα άλλα μεγάλα ζητήματα είναι γνωστές. Εμείς έχουμε πει και για τον εκλογικό νόμο, και ευχαριστώ για το ερώτημα, ότι θέλουμε ένα αναλογικό εκλογικό σύστημα, όχι όμως με τη μορφή της απλής αναλογικής, γι' αυτό και δεν την ψηφίσαμε όταν ήρθε, ως ήρθε. Θέλουμε όμως να σταματήσει και το μπόνους, το δεσποτικό μπόνους που οδηγεί σε καταστρατήγηση της εκλογικής εντολής του λαού. Άρα πρέπει να έχουμε ένα αναλογικό και δίκαιο σύστημα που όμως θα έχει στον πυρήνα του και τη κυβερνητική σταθερότητα. Ναι. Και θέλουμε και το δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Ο κύριος Τσίπρας αρνήθηκε να το κάνει όταν έπρεπε. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι θα γίνει. Το καλωσορίζουμε, αρκεί να το δούμε. Άμεσα. Γιατί θυμίζονται και ο κύριος Τσίπρας, φεύγοντας το τελευταίο χρόνο, είχε πει θα το κάνει. Ναι, ναι. Είχε συστήσει και επιτροπή στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Ποτέ δεν ήρθε κάτι, ήρθε ένα πόρισμα. Θέλουμε να δούμε πράξεις και από τον κύριο Μητσοτάκη. Επομένως. Εμείς έχουμε ένα τρίπτυχο με το οποίο θα κινηθούμε και θα δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Θυμίζω, και ήταν σωστή η παρατήρησή σας, ότι εμείς ήμασταν και η πρώτη δύναμη, η οποία ήδη το 2015-16, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα στα άρματα, εμείς λέγαμε για εθνική συνεννόηση, εμείς λέγαμε για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης και για την ανάγκη να μιλήσουμε όλοι μαζί. Άρα, πρώτα η Ελλάδα, δημοκρατία και δικαιώματα του πολίτη. Αν μπορέσουμε να πούμε. Με τι ποσοστό εσείς συμφωνείτε με τις θέσεις? Α, έτσι να τα πούμε. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ακόμα ποσοστά για τον απλό λόγο ότι. Ξεπερνάει το 50%. Δεν είμαι βέβαιος ακόμα και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας τι έχει αφήσει, τι έχει κρατήσει. Ας αφήσουμε τους ψηφοφόρους έξω και να μιλήσουμε εμείς, γιατί εμείς είμαστε και η φωνή που θα φέρει, όπως είπα και πριν, αλλαγή. Ξεπερνάει το 50%. Δεν είμαι σε αυτή τη στιγμή σε θέση να σας πω αυτό, γιατί πραγματικά σας λέω, δεν έχουν εξειδικευτεί οι θέσεις του κ. Μητσοτάκη, άρα είναι άδικο και για τον κ. Μητσοτάκη να το πούμε. Επειδή είπατε και πριν εσείς ότι συμφωνείτε στα περισσότερα σε σχέση με τις θέσεις. Όχι στα περισσότερα. Να το ρωτήσω εγώ αλλιώς. Σε αυτά που έχουν πει, για να δούμε θα πιάσει η ερώτηση. Εμείς έχουμε πει ότι θέτουμε τα κριτήρια, γιατί κοιτάξτε, η αυτόνομη πορεία έχει και ένα κόστος. Είσαι στη μέση και σε χτυπάνε δεξιά και αριστερά, ανάλογα αν Τρίτη ή Τετάρτη. Μονάει ζυγά. Να σα ρωτήσω. Έτσι. Να σα ρωτήσω αλλιώ. Επομένως, για να μην το αφήσω αναπάντητο, εμείς θα θέσουμε τα κριτήρια και τα μέτρα. Και θα δούμε ό,τι έρχεται στη Βουλή, γιατί η νομοθετική πρωτοβουλία την έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Είναι αυτοδύναμη. Να έρθει να μα φέρει τα νομοσχέδια και εκεί θα είμαστε. Και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια. Εκτιμάτε ότι θα συμφωνείτε σε περισσότερα με τη Νέα Δημοκρατία από ό,τι συμφωνούσατε το προηγούμενο διάστημα με τον ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, είναι ερώτημα παγίδα αυτό. Δεν απαντάτε. Για τον απλό λόγο ότι δεν ξέρουμε τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε και θα το δούμε για να το κρίνουμε. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Λίνα Μενδώνη κτλ. Κτλ. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, όπου γυρνάω δίπλα μου, βλέπω Πασόκ. Ναι, είναι φιέστατη νομίζω η παρατήρηση του νέου αντιπροέδρου. Στέκεται και από ψηλά, οπότε μπορεί να βλέπει δεξιά-αριστερά πιο εύκολα. Ναι, εντάξει, είναι σαφές ότι υπάρχουν στελέχη από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς τα οποία αξιοποιήθηκαν και στην προηγούμενη και στη νέα κυβέρνηση. Είναι σαφές ότι αυτή η επιλογή τους αξιολογείται και κρίνεται και από το λαό αλλά και από το κόμμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μας ευχαριστεί, δεν είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι ήταν αναγκαίο για την άποψη αυτή. Δεν κρίνω και το υπογραμμίζω την ικανότητα ή την υπόσταση, την επιστημονική, την πολιτική υπόσταση των ανθρώπων. Απλώς λέω ως χώρος και ως πολιτική δύναμη, ως τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας, λέμε ότι αυτή η επιλογή τους κρίνεται και από το κόμμα και από την βάση όπως κρίνεται. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, με ένα φάουλ. Αυτό ήταν λίγο ένα σχεδόν αντιαθλητικό φάουλ, γιατί νομίζω ότι μιμήθηκε τον κύριο Τσίπρα στην τάση της διεύρυνσης και της αξιοποίησης συγκεκριμένων
στελεχών από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ. Συνοδεύτηκε από τους γενικούς γραμματείς. Κοιτάξτε, αν έχει μπει και με φάουλ, είναι λάθος. Μετράει. Είναι ανήθικο γκολ. Είναι unfair. Να πάμε για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά με το. Έχουμε δύο δεδομένα. 31,5% ο ΣΥΡΙΖΑ. Μία επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκίνησε ήδη τις διεργασίες για να συγκρότηση επανίδρυση του κόμματος. Αυτό σημαίνει ένα άνοιγμα, ένα μεγάλο άνοιγμα εκτός από τα στελέχη που βλέπουμε από το ΠΑΣΟΚ, από το κίνημα αλλαγής και στη βάση του κόμματος. Είναι και αυτό ακόμα στο χώρο των ιδεών φυσικά. Είναι καλοκαίρι, δεν έχουν ακόμα εκφραστεί αυτά επισήμως. Τα ακούμε. Όντως ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι έχει συλλάβει αυτό το νέο εγχείρημα. Εμείς, για μας είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αλλάξει την πραγματική του ιδεολογική ταυτότητα. Είναι ένα βαθιά λαϊκιστικό στο DNA του κόμμα. Είναι ένα μόρφωμα, δυστυχώς, γέννημα θρέμα αυτής της σοβαρής κρίσης που πέρασε η χώρα μας τα τελευταία δεκαετία. Και έτσι θα παραμείνει, τουλάχιστον στα δικά μας μάτια. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος προοδευτικός, γνήσια σοσιαλδημοκρατικός χώρος από το κίνημα αλλαγής και την κέντρο αριστερά, όπως το κίνημα αλλαγής αυτή τη στιγμή την εκφράζει, το εκφράζει στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δοκιμάστηκε και απέτυχε. Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα. Μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για από εδώ και στο εξής, μπορούμε να φανταζόμαστε και να φαντασιωνόμαστε πράγματα, ειδικά στην Κουμουνδούρου, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Οτιδήποτε προσπαθήσει να κάνει από εδώ και πέρα είναι καταδικασμένο να ξεκινήσει από το μηδέν. Εσείς πώς θα καταφέρετε να κρατήσετε τα μέλη του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως να επαναπατρίσετε αυτούς που βρίσκονται στο 31,5%. Ναι. Ήδη το κίνημα αλλαγής και ο χώρος μας, και αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα επαληθευμένη πλέον, έχει επεκτείνει, έχει ενδυναμωθεί, έχει επεκτείνει το ποσοστό του, έχει μεγαλώσει το ποσοστό του και φυσικά έχει αυξήσει και τις κοινοβουλευτικές του δυνάμεις, όπως είπαμε στην αρχή προτρέχοντας. Νομίζω ότι είναι μια δυναμική διαδικασία που θα κερδιθεί μέσα από προγραμματικές θέσεις και την πολιτική μας. Αυτό το οποίο είναι το στίχημα για μας είναι να αρθρώσουμε ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο. Και αν μου επιτρέπετε και λίγο σεξι, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τους ίδιους λόγους και με το ίδιο στυλ που μιλούσαμε μέχρι χθες. Πρέπει να μιλήσουμε, και σε μια άλλη βάση και σε άλλες ηλικίες και εκεί που πονάει φυσικά ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη Μάτζο, Διευθυντή Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.